Την αναβάθμιση της διοίκησης πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Καβάλας είχε σαν αποτέλεσμα οι συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Παναγιωτόπουλου με την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος. Η αναβάθμιση της υπηρεσίας σε ταξιαρχία ουσιαστικά σημαίνει και συνολική αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Καβάλας σε υλικοτεχνικές υποδομές αλλά και αύξηση του προσωπικού. Η αναβάθμιση της υπηρεσίας προκύπτει από την προαγωγή του διοικητή κ. Νίκου Μπαλατζούκα σε ταξίαρχο και τη διατήρηση στο τιμόνι της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Καβάλας. Η υπηρεσία του νομού Καβάλας αναβαθμίζεται. Ένα ευχάριστο γεγονός. Αυτό βεβαίως μας δείχνει ότι θα έχουμε εξελίξεις σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες. Καταλαβαίνετε ότι είναι αυτή η αναβάθμιση αναδεικνύει το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Καβάλας και όχι μόνο στο νομό, αλλά και γενικότερα και σε μεγαλύτερο τομέα. Επίσης, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό μας, τον Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος σε συνεργασία με την φυσική ηγεσία του σώματος αποφασίσανε να δώσουν αυτή τη θέση. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις θα είναι μεγάλες. Όπως σας είπα, έχουμε μια αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, τόσο βεβαίως έχει μεγάλη σημασία σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όσο και σε δυνάμεις των υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν βλέπουμε μόνο το δέντρο, βλέπουμε το δάσος και προσπαθούμε για το καλύτερο. Και πόσο μάλλον που ο Υπουργός ενδιαφέρθηκε, όχι μόνο για τους πολίτες βεβαίως πρωτίστως, και για την υπηρεσία του νομού Καβάλας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο Υπουργός της Καβάλας ενδιαφέρεται πρώτα για τους πολίτες και ύστερα για όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να πω και εγώ στον Υπουργό μας, ο οποίος συλλογίζεται, δρομολογεί εξελίξεις, οι οποίες βεβαίως είναι πάντοτε για το καλό των πολιτών και για την πόλη της Καβάλας.